τηλέφωνα και διευθύνσεις που μπορεί ο κόσμος να στείλει πράγματα. Έτσι. Να, για να βοηθήσει. Για να βοηθήσει. Γιατί τι είναι το ίντερνετ, είναι δίκτυο ανθρώπων, όχι δίκτυο μηχανημάτων. Ακριβώς. Και το σημαντικό είναι όλοι εμείς οι Έλληνες χρήστες να είμαστε κοντά, ο ένας με τον άλλον, ο ένας για τον άλλον. Ο ένας για τον άλλον, έτσι όπως το είπες. Και μέσω διαδικτύου. Και αυτό είναι αγάπη. Έτσι, είναι μια μορφή αγάπης. Έλενα, σε ευχαριστούμε. Στην επόμενη δραστηριότητα να είσαι πάλι μαζί μας. Να αγαπάει και τώρα... ο κόσμος και να χαμογελάει πάντα. Να αγαπάει, να χαμογελάει. Και από πού να πάρει δώρα? Από μεγάλα πολυκαταστήματα, όπως αυτό στο οποίο θα σας πάμε τώρα, για να δείτε και να διαλέξετε ψηφιακές μηχανές με τη βοήθεια των ειδικών. Στον χώρο των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών, οι επιλογές πλέον είναι πολλές. Σχέδια και χρώματα για όλα τα γούστα, τιμές για κάθε τσέπη. Είναι η πιο φθηνή φωτογραφική μηχανή που μπορεί να αγοράσει κάποιος αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή η φθηνότερη φωτογραφική μηχανή είναι αυτό το μοντέλο εδώ, το οποίο έρχεται στα 78,99 €, με χαρακτηριστικά τα οποία είναι πρακτικά για μια καθημερινή χρήση, έτσι, και για entry level μηχανή, για εισαγωγή στην ψηφιακή φωτογραφία πρακτικά. Η πιο ακριβή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, μη επαγγελματική, ποια είναι? Η πιο ακριβή ψηφιακή σε compact μορφή, σε μέγεθος δηλαδή, είναι αυτή η μηχανή εδώ. Αποτελεί από τεχνολογικής άποψης μια μηχανή η οποία είναι σε σχέση με τις υπόλοιπες κάπως πιο εξελιγμένη. Έχει σώμα τιτανίου, άρα είναι πιο ελαφριά και πιο ανθεκτική σαν μηχανή, και από εκεί και πέρα υλοποιεί 12 MP αισθητήρα για μεγάλες εκτυπώσεις ως ανάλυση. Να έρθουμε τώρα και στην καλύτερη φωτογραφική μηχανή που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά. Ποια είναι αυτή? Θα θεωρούσαμε καλύτερη φωτογραφική μηχανή με βάση τη βράβευσή της για το 2007-2008 και τα χαρακτηριστικά της αυτή εδώ. Έχει σταθεροποιητές εικόνας επάνω στο σώμα της, που μας δίνει δυνατότητα να τραβάμε λήψεις μη κουνημένες κατά τη νύχτα, έτσι, σε χαμηλό φωτισμό. Τι θα συμβούλευες εσύ κάποιον ο οποίος έρχεται στο κατάστημα και ζητάει να αγοράσει μια πολύ καλή ψηφιακή μηχανή? Γενικότερα είναι κατασκευαστικό το θέμα. Πάντοτε όλα παίζουν το ρόλο τους. Δεν θα έδινα καμία σημασία στο χρώμα, βέβαια, είτε την αισθητική της μηχανής. Θα έδινα σημασία στον φακό, στην ανάλυση ανάλογα το μέγεθος που θέλουμε να μεγεθύνουμε την φωτογραφία μας και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κάθε μηχανής. Και μάλιστα με βάση την ταχύτητά της. Έχοντας λοιπόν τελειώσει από το θέμα των φωτογραφιών μας, έτσι, έχουμε τραβήξει τις φωτογραφίες, τις έχουμε αποθηκεύσει σε αυτή εδώ την κάρτα μνήμης, μία κάρτα μνήμης, ένα format κάρτα μνήμης, μπορούμε παίρνοντας αυτή την κάρτα να την τοποθετήσουμε στην ανάλογη σχισμή εδώ πέρα της κορνίζας, της ψηφιακής κορνίζας, και επιλέγοντας τις φωτογραφίες κατά αυτόν τον τρόπο να τις αναπαράγει η κορνίζα σε τακτά χρονικά διαστήματα που μπορούμε να ορίσουμε εμείς. Φανταστείτε κάτι αντίστοιχο της κλασικής κορνίζας που έπαιρνε τις φωτογραφίες, αυτή τη φορά όμως όχι σε χαρτί, σε ψηφιακό. Να ευχαριστήσω λοιπόν και από αυτή τη θέση ως ψηφιακή Ελλάδα το Public που μας άφησε να μπούμε, να δούμε τις κάμερες, μας διευκόλυνε στα συνεργεία, και τον Γιώργο τον Χρυσαφάκη που ήταν κοντά σε όλο αυτό την προετοιμασία του θέματος. Και να πάω στο Γιώργο τον Επιτίδιο, από Γιώργο σε Γιώργο, και να μου πεις, Γιώργο, τι γίνεται με αυτό το πιτσιρίκο το 14χρονο. Ουσιαστικά αυτό το οποίο βλέπεις είναι κάτι που μέχρι τώρα το είδαμε μονάχα σε ταινίες. Ένας εντός εισαγωγικών hacker, ο οποίος καταφέρνει να ελέγξει ένα δημόσιο δίκτυο. Εντάξει, δεν κουμαντάριζε αεροπλάνα, κουμαντάριζε τράμα, αλλά δεν πειράζει, το ίδιο κάνει. 14χρονος, Γιώργο. Πώς έγινε αυτό? Τα παιδιά μεγάλα γεννιούνται πιο έξυπνα τώρα, ή εμείς τα ταΐζουμε καλύτερα, ή τους δίνουμε τεχνολογία από πολύ μικρή ηλικία και τους δίνουμε και πρόσβαση σε υπολογιστή. Και αυτό, σωστά. Τι έκανε αυτός λοιπόν? Αυτός λοιπόν έφτιαξε ένα τηλεχειριστήριο για τραμ. Αυτό έγινε στην Πολωνία, στην Πόλη Λότζ. Ουσιαστικά, χάρη σε αυτό το τηλεχειριστήριο, που δεν είναι διαφορετικό από αυτά με τα οποία χειριζόμαστε τηλεόρασή μας, μπορούσε να ελέγχει τις τοποθεσίες των τροχιών, των γραμμών, και έτσι κανόνισε την πορεία των τραμ. Και τι συνέβη ατύχημα ή απλώς εντόπισαν τον νεαρό?
Όχι, δεν εντόπισαν απλώς τον νεαρό, διότι όπως μας διδάσκει και η επιστημονική φαντασία, δεν έχει σημασία μονάχα να έχεις τεχνολογία, πάει και να ξέρεις τι κάνεις. Μπορεί να κουμαντάριζε τα τραμ, αλλά δεν ήξερε να οδηγεί τραμ. Οπότε τέσσερα από αυτά συγκρούστηκαν, το ένα από αυτά είχε και 12 τραυματίες, και πολύ περισσότερα σταμάτησαν γιατί όταν είδαν οι οδηγοί ότι δεν μπορούσαν, δεν έλεγχαν οι ίδιοι τη γραμμή, αλλά κάποιος άλλος, απλώς έκοψαν την παροχή του ρεύματος και σταμάτησε το δίκτυο. Να πω, Γιώργο, στον κόσμο ότι αυτή τη στιγμή βλέπετε στο βίντεο. Βγήκε στο YouTube όλο το βιντεάκι με την πορεία του τραμ, με το τι συνέβη, με τα ατυχήματα που συνέβησαν από το 14χρονο, ο οποίος κατάφερε, σερφάροντας σε σελίδες στο ίντερνετ, να βρει πώς φτιάχνεται ένα τέτοιο τηλεχειριστήριο. Εγώ ελπίζω να μην αρχίσουν να πειράζουν το τραμ και τον Πλάτωνα που πάει κάτω στην παραλία, τον δούμε να βγαίνει πουθενά και να βουτάει στη θάλασσα, αλλά ελπίζω οι νέοι να αρχίσουν να ασχολούνται δημιουργικά με την τεχνολογία. Κοίταξε, αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Κάποτε είχε γίνει μια συζήτηση, ένα πολύ ωραίο φόρουμ στο Slashdot στο ίντερνετ, πάνω σε αυτό το θέμα. Πότε να μάθω τα παιδιά μου να ασχολούνται με υπολογιστές. Η γενική απάντηση ήταν όταν είναι.